Συνέλευαν, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Όχι, παρουσιάστηκε αυτοβούλος, ναι. Κατηγορούμε για χρέη της εποχής μου, τα οποία ήταν σε ρύθμιση, τα οποία όμως χάθηκε ρύθμιση από την ώρα που έφυγα και πάλι με συνυπεύθυνος κι εγώ, πράγματα τα οποία τα περιμέναμε. Θεωρώ ότι πολύ σωστά κινείται η δικαιοσύνη, πρέπει να τα ψάξει, να δει ποιος δεν πλήρωνε, ποιος πλήρωνε και να ο καθένας να αποδείξει το δικαστήριο αν ήταν σωστός απέναντι στην επιχείρηση, στην ομάδα μας ή όχι. Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Νικολάη, δεν θα το κρίνω εγώ, ποιος έχει την ευθύνη για τα χρέη της ομάδας. Υπάρχει... Όσο περίοδος εννοώ, ήταν εκείνη που οδήγησε σε αυτή εγώ θα σας πω, εγώ θα σας πω για μένα, τα οποία ίσως μου κάνει καλό και αυτό, γιατί θα πρέπει να αποδειχτούν και στο δικαστήριο, γιατί πολύ λάσπη έπεσε ότι υπήρχε, δεν πλήρωνα, υπήρχε κακή περίοδος. Μέχρι την σεζόν που έφυγα, τα οποία μπορούμε να τα αποδείξουμε κιόλας, ήταν όλα ρυθμισμένα και πληρωμένα στην ώρα τους, χωρίς να χρωστάμε ούτε μισό ευρώ στο ΦΠΑ, με μάλιστα χρεωστικό ΦΠΑ της ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα το τι έγινε και δεν ξέρω, και, δεν, και να ξέρετε, δεν θα ήθελα να πω δηλαδή, δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Πώς υποτίθεται ότι είναι τα χρέη της ΠΑΕ? Συνολικά, κοιτάξτε, αυτά τα νούμερα που βγαίνουν έχουν να κάνουν με χαμένες ρυθμίσεις του 44, με χαμένες ρυθμίσεις, οπότε και οι άλλες ρυθμίσεις της, η εφορία της θεωρεί χαμένες, οπότε μπαίνουν πρόστιμα προς αυξήσεις κτλ. Τα νούμερα που ακούγονται είναι εξωφρενικά. Τα αληθινά χρέη νομίζω ότι πρέπει να είναι κοντά στα 27-28 εκατομμύρια. Νομίζω. Αλλά σας λέω, λείπω 5 χρόνια από την ομάδα, δεν έχω τέτοια γνώση. Κύριε Νικολαίδη, οι άλλοι πρόεδροι πρέπει να έρθουν, ο κ. Αδαμίδης, που έχουμε μάθει για την περίοδο τη συγκεκριμένη που είναι πρόεδρος. Τι να σας πω, δεν. Φαντάζομαι το ότι σας είπα, νομίζω πολύ σωστά κινείται η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να γίνει και ο καθένας να έρθει να υποστηρίξει την περίοδο του, γιατί υπάρχει μια ομάδα, η ομάδα μας, η οποία είναι χρεωμένη και πεθαίνει και θα πρέπει καταρχήν και να αποδείξουν αυτά. Αλλά εντάξει, για εμάς που είμαστε ΑΕΚ, θα πρέπει να σωθεί η ομάδα μας καταρχήν. Και κάτι μετά γι' αυτό έχει να μας πείτε. Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς έχετε σκοπό να κάνετε κάτι γι' αυτό?